Ενέργεια από τον ήλιο. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, 2 δευτερόλεπτα. Η εκπομπή της ενέργειας που εκπέμπεται από τον ήλιο έχει αξία όσο ο προϋπολογισμός της χώρας μας για τα επόμενα 10.000-3 εκατομμύρια χρόνια. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, αυτή είναι η ενέργεια. Και θα μου πείτε και λοιπόν τι έγινε. Είναι ένα από τα εκατομμύρια δεδομένα τα οποία μας προσέφερε η έρευνα του διαστήματος από τότε που ο άνθρωπος περπάτησε όρθιος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Από τότε ξεκίνησε φυσικά και η ερωτική σχέση του ανθρώπου με τον ουρανό και το σύμπαν. Μια σχέση η οποία προσέφερε σε αυτό το κενό που είχαμε μέχρι τότε, προσέφερε πληροφορίες οι οποίες μας οδήγησαν στο σήμερα. Μας οδήγησαν στο σήμερα γιατί είναι κάτι βαθιά χαραγμένο στη γενετική μας δομή. Στη γενετική μας δομή που, όπως έλεγε και ο δικός μας ο Αριστοτέλης πριν από 2.300 χρόνια, ο άνθρωπος του ιδέν ωραία για τη φύση, είναι στη φύση του ανθρώπου, να θέλει να μάθει. Και αυτή η τάση που έχει ο άνθρωπος έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία 410 περίπου χρόνια, από το 1609, όταν ο Γαλιλαίος για πρώτη φορά έστρεψε το μικρό του οπτικό του σωλήνα προς τον ουρανό και ανακάλυψε στο γαλαξία δισεκατομμύρια άστρα, γύρω από τον πλανήτη Δία, 4 μεγάλους δορυφόρους. Και κατανόησε τότε ότι το σύμπαν δεν ήταν γεωκεντρικό, αλλά ηλιοκεντρικό. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια που έκανε ο Γαλιλαίος συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, μόνο που τα δικά μας τηλεσκόπια είναι πολύ μεγαλύτερα. Το 2022 με 2023 θα έχουμε 2 από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια που έχουμε κατασκευάσει μέχρι τώρα. Ένα στη Χαβάη και ένα στη Νότιο Αμερική. Το ένα 30 μέτρων, κάτω από το 30 μέτρων και το άλλο 40 μέτρα. 40 μέτρα για να μας παρουσιάσουν το μέγεθος του σύμπαντος. Αλλά τα οπτικά τηλεσκόπια παρουσιάζουν ένα πολύ μικρό κομμάτι των ακτινοβολιών που έρχονται από εκεί έξω, της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ένα μικρό κομμάτι που αν είχαμε το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα στο μέγεθος ενός, θα έλεγα, κτηρίου 10 μέτρων, τότε αυτό που βλέπουν τα μάτια μας είναι, έχουν το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας. Και σιγά σιγά από τη δεκαετία του 30 και μετά, κυρίως από τη δεκαετία του 50, ένα δεύτερο παράθυρο άνοιξε στο σύμπαν για εμάς με τα ραδιοτηλεσκόπια. Τα ραδιοτηλεσκόπια μας παρουσιάζουν ένα άλλο κομμάτι του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Όλες οι άλλες όμως ακτινοβολίες δυστυχώς εμποδίζονται από την ατμόσφαιρα. Λέω δυστυχώς για εμάς τους αστρονόμους. Γιατί για τη ζωή επάνω στη Γη είναι ευτύχημα που εμποδίζονται από την ατμόσφαιρα αυτές οι ακτινοβολίες γάμα, χ, το μεγαλύτερο μέρος των υπεριοδών ακτινοβολιών. Αλλά από τότε που ξεκίνησε η διαστημική μας περιπέτεια, το 1957 και μετά, τοποθετήσαμε τα τηλεσκόπια μας πάνω από την ενοχλητική για τους αστρονόμους ατμόσφαιρα. Και έτσι τα τροχιακά μας αστεροσκοπία μας παρουσιάζουν ένα σύμπαν με διαφορετικά μάτια. Ένα σύμπαν το οποίο μέχρι τότε ήταν άγνωστο σε εμάς. Και έτσι σήμερα οι πληροφορίες που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε, μας έχουν οδηγήσει σε έναν κόσμο διαφορετικό. Έναν κόσμο που προσθέσαμε τους πρεσβευτές μας. Σε έναν κόσμο όπου οι πρεσβευτές του ανθρώπου, οι διαστημοσυσκευές μας αυτές, όχι μόνο ξεκίνησαν ένα νέο ταξίδι, αλλά παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, μάθαμε από κοντά 200 περίπου διαφορετικούς κόσμους. Και φυσικά για όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται χρόνος. Γιατί οι πληροφορίες τρέχουν με μια ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η ταχύτητα του φωτός.
Και έτσι πολλοί μας αποκαλούν, μας τους αστρονόμους, αρχαιολόγους του σύμπαντος. Και δεν έχουν άδικο, γιατί στην ουσία, ό,τι και αν παρατηρήσουμε εκεί έξω, είναι πράγματα που έχουν ήδη συμβεί. Μελετάμε δηλαδή αναμνήσεις κατά κάποιο τρόπο. Πάρτε για παράδειγμα το άστρο της ημέρας, το πλησιέστερο σε εμάς άστρο. Ο ήλιος απέχει από εμάς 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι το φως του χρειάζεται 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για να φτάσει από εκεί που βρίσκεται σε εμάς. Δηλαδή δυνητικά ο ήλιος θα μπορούσε να είχε καταστραφεί στο μεταξύ και εμείς να μην το πάρουμε χαμπάρι μέχρι ότου φτάσουν αυτά τα 8,5 λεπτά. Έτσι λοιπόν, αν κοιτάξουμε το αμέσως επόμενο μετά τον ήλιο, άστρο είναι ένα τριπλό σύστημα άστρων στον αστερισμό του Κεντάβρου, ονομάζεται Α Κεντάβρου, το πλησιέστερο από τα τρία άστρα ονομάζεται Εγκύτατος του Κεντάβρου, για εμφανείς λόγους. Αυτός ο Εγκύτατος του Κεντάβρου απέχει από εμάς 43 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αρχίζει δηλαδή το πράγμα να γίνεται πολύπλοκο. 43 εκατομμύρια για το αμέσως μετά τον ήλιο πλησιέστερο σε εμάς άστρο. Τα υπόλοιπα άστρα θα βρίσκονται φυσικά σε πολύ πιο απέραντους χρόνους και χώρους από αυτό. Έτσι λοιπόν στην αστρονομία χρησιμοποιούμε ένα διαφορετικό μέτρο αποστάσεων, το έτος φωτός. Το έτος φωτός είναι η απόσταση που καλύπτει μία ακτίνα φωτός τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο αυτή η ακτίνα χρειάζεται να καλύψει 9,5-3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτά τα 9,5-3 εκατομμύρια χιλιόμετρα στην ουσία είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς έτος φωτός. Πάρτε για παράδειγμα ένα λαμπρό άστρο στο καλοκαίρι, ένα άστρο που ονομάζεται Βέγας, λαμπρότερο άστρο στον αστερισμό της Λύρας, απέχει από εμάς 25 έτη φωτός. Που σημαίνει ότι απόψε βλέπουμε τον Βέγα όπως ήταν πριν από 25 χρόνια. Το πιο απόμακρο γαλαξία που βλέπουμε με γυμνό μάτι είναι ένας γαλαξίας ονόματι Ανδρομέδας. Επειδή βρίσκεται στον ομώνυμο αστερισμό της Ανδρομέδας, απέχει από εμάς 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός. Που σημαίνει ότι τον βλέπουμε απόψε όπως ήταν πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Το πιο απόμακρο αντικείμενο που έχουμε καταγράψει, το καταγράψαμε πριν από 2 χρόνια, στις 4 Μαρτίου του 2000, σχεδόν 3 χρόνια, 2016. Και αυτός ο απόμακρος γαλαξίας απέχει από εμάς 13,4 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Το βλέπουμε όπως ήταν πριν από 13,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Θα μου πείτε, εντάξει, όμορφα και ωραία όλα αυτά που λες, αλλά και λοιπόν τι έγινε, τι μας προσφέρει στην καθημερινότητά μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3.500 δορυφόροι υπάρχουν στο διάστημα. Περισσότεροι από αυτούς δεν κοιτάζουν το σύμπαν, αλλά κοιτάζουν τη γη μας. Έτσι, λόγω αυτών των δραστηριοτήτων μας, που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των δραστηριοτήτων, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, από τη γεωργία, τις τηλεπικοινωνίες, τη μετεωρολογία, την αρχαιολογία ακόμη και την ιατρική, όλα αυτά επηρεάζονται από την παρουσία αυτών των δορυφόρων στο διάστημα. Αν μπορούσαμε, τη δεκαετία που βρισκόμουν και εγώ στα πανεπιστημιακά έδρανα, να συγκεντρώσουμε όλες τις γνώσεις που είχαμε τότε σε ένα μόνο βιβλίο, σε έναν τόμο. Σήμερα, 50 χρόνια αργότερα, θα χρειαζόμασταν μία βιβλιοθήκη με 1,2 δισεκατομμύρια τόμους. Οι γνώσεις μας δηλαδή σε 50 χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί πλήρως. Έχουν πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο τρόπο ώστε να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε ένα μικροσκοπικό πλανήτη. Σε ένα μικροσκοπικό πλανητικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε μία αστρική πολιτεία που ονομάζεται γαλαξίας. Μία αστρική πολιτεία, την οποία αν είχαμε ένα διαστημόπλιο που να τρέχει με την ταχύτητα του φωτός, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο,
θα φύγετε από αυτή την ομιλία, τουλάχιστον θα θυμάστε 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Εάν λοιπόν είχαμε ένα τέτοιο διαστημόπλοιο, θα χρειαζόταν από τη μία άκρη στην άλλη 100.000 χρόνια για να καλύψει αυτή την απόσταση. Και όμως αποτελείται από 100 μόνο δισεκατομμύρια άστρα. 100 μόνο δισεκατομμύρια άστρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει απλούστατα ότι αν θέλαμε να μετρήσουμε όλα αυτά τα άστρα με ένα ρυθμό 1, 2, 3, 4, 5, θα χρειαζόμασταν 3.500 χρόνια για να τα μετρήσουμε. Και επειδή χρωστάμε περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώπουλα, αυτή είναι και η λύση. Να μετατρέψουμε το χρέος μας σε μονοεύρα και να αρχίσουμε να τους τα μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 κλπ. Θα χρειαστούμε περίπου 10.500 χρόνια. Και αυτός ο γαλαξίας βρίσκεται στο εσωτερικό μιας τοπικής ομάδας γαλαξιών, που 50 περίπου γαλαξίες. Τρεις μεγάλοι, ο δικός μας, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας και ο γαλαξίας του Τριγώνου, προς την κατεύθυνση του αστερισμού του Τριγώνου, και καμιά 50 ακόμη μικρότερη. Και αυτή είναι η τοπική μας ομάδα γαλαξιών, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό ενός υπερσμήνους γαλαξιών με εκατομμύρια γαλαξίες, προς την κατεύθυνση του αστερισμού της Παρθένου. Και φυσικά το υπερσμήνιο της Παρθένου είναι μόνο ένα από τα τοπικά υπερσμήνη γαλαξιών που υπάρχουν στο σύμπαν. Ένα αραχνοήφαντο υλικό με νήματα και κόμβους, όπου είναι διασκορπισμένοι περίπου 100 με 1.000 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ένα τρισεκατομμύριο γαλαξίες στο σύμπαν. Και αυτοί οι γαλαξίες ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1920 τον Έντουιν Χάμπολ, έναν Αμερικανό αστρονόμο, ότι όλοι αυτοί οι γαλαξίες απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον. Και τόσο πιο γρήγορα, όσο πιο μακριά βρίσκονται. Και αυτοί οι γαλαξίες, σύμφωνα με τις επιλύσεις των εξισώσεων της γενικής σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο Ζορζ Λεμέτρ μας είπε ότι εάν διαστέλλονται σήμερα οι γαλαξίες, όπως παρατηρεί και η γενική θεωρία της σχετικότητας, αλλά επίσης και οι παρατηρήσεις που έκανε ο Χάμπολ, τότε, εάν γυρίσουμε πίσω την ταινία της εξελικτικής πορείας του σύμπαντος, θα φτάσουμε σε ένα αρχικό κοσμικό αυγό, σε ένα κοσμικό άτομο, όπως το ονόμαζε. Και από εκεί και έπειτα, οι θερμοκρασίες άρχισαν να λιγοστεύουν. Το 1948, Τζορτζ Κάμοφ και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι εάν πράγματι το σύμπαν γεννήθηκε με μία μεγάλη έκρηξη, τότε θα πρέπει να υπάρχει το υπόλοιπο της ενέργειας που επικρατούσε τις πρώτες εκείνες στιγμές. Και υπολόγισαν μάλιστα ότι πρέπει σήμερα η θερμοκρασία, αυτή η μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου όπως ονομάζεται, να έχει μία θερμοκρασία της τάξης των 5 περίπου βαθμών Κέλβιν. 5 δηλαδή βαθμοί πάνω από το απόλυτο μηδέν. Και αυτή την ακτινοβολία ανακάλυψαν τυχαία τελείως δύο ερευνητές στα εργαστήρια Λάμπ, στον ΟΤΕ δηλαδή της Αμερικής, ο Πενζίας και ο Βίλσον, με μία μικρή κεραία που είχαν. Και φυσικά λόγω του ότι αυτή είναι το πρώτο πορτρέτο, αυτή η φωτογραφία που βλέπετε, η πράσινη εκεί με κάποιες ψιθύρους λευκούς, είναι το πρώτο πορτρέτο του σύμπαντος, πήραν τον βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 1978. 1992, ο Τζορτζ Σμούτ, που τον βλέπετε εδώ, και ο Τζον Μάδερ, μαζί με 1.000 περίπου συνεργάτες, τοποθέτησαν στο διάστημα μία διαστημοσυσκευή ονόματι Κούμπι, και αυτή η διαστημοσυσκευή τους έδωσε την εικόνα που βλέπετε πίσω, ένα πορτρέτο πολύ πιο λεπτομερές φυσικά από αυτό τον Πενζίας και Βίλσον. Για αυτή τους το κατόρθωμα
πήραν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2006. Αλλά ούτε αυτό το πορτρέτο ήταν πλήρες. Έτσι, μια άλλη διαστημοσκευή, η WMAP, το 2003, μας έβγαλε αυτή την κεντρική εικόνα, η οποία είναι η εικόνα που είχαμε τα τελευταία χρόνια και προσπαθούσαμε να μάθουμε πολύ περισσότερα για τα πρώτα στάδια. Αλλά δεν ήταν ούτε αυτοί ικανοί. Έτσι, οι Ευρωπαίοι, το Ευρωπαϊκό Διαστημικός Οργανισμός, τοποθέτησε στο διάστημα τον Πλάνκ το 2009, για κάποιο λόγο έχει ξεφύγει. Ο Πλάνκ, λοιπόν, μας έδωσε αυτό το τέλειο, τελευταίο πορτρέτο της ύπαρξης του σύμπαντος και αν βλέπετε αυτές τις διαφοροποιήσεις, τις χρωματικές διαφοροποιήσεις, το κόκκινο είναι το πιο ζεστό φυσικά, το μπλε είναι το πιο κρύο, οι διαφοροποιήσεις είναι το 0,01 χιλιοστό του ενός βαθμού Κέλβιν. Κι όμως αυτό είναι το πρώτο πορτρέτο του σύμπαντος 380.000 χρόνια μετά τη γέννησή του. Και θα μου πείτε, μα 380.000 χρόνια δεν είναι η έναρξη του σύμπαντος. Κι όμως, για να πάμε πίσω στα πρώτα 3 εκατομμυριοστά, του 3 εκατομμυριοστού, του 3 εκατομμυριοστού του πρώτου δευτερολέπτου, τότε χρειάζεται να μπούμε στο εσωτερικό του ατόμου. Να εισχωρήσουμε βαθιά στους επιταχυντές όπως είναι αυτό στο ΣΕΡΝ και να δημιουργήσουμε μια εικόνα, μια εξελικτική πορεία που ονομάζεται θεωρία της μεγάλης έκρηξης, την οποία γεννήθηκε το σύμπαν. Θα μου πείτε, είναι αυτή η θεωρία σωστή? Η απάντηση που μπορώ να δώσω είναι αυτή που έδωσε και ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, ο νομπελίστας του 1965, από τους μεγαλύτερους φυσικούς που πέρασαν από αυτό τον πλανήτη, που μας είπε ότι δεν έχει καμιά σημασία πόσο όμορφη είναι μια θεωρία ή πόσο έξυπνος είναι αυτός που την διατυπώνει ή ποιο είναι και το όνομά του. Αν η θεωρία αυτή διαφωνεί με τα πειραματικά δεδομένα και την παρατήρηση, είναι λάθος, τελεία και παύλα. Μέχρι τώρα, η διαμόρφωση αυτής της εξελικτικής πορείας του σύμπαντος τα τελευταία 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια έχει αποδειχθεί ότι είναι η σωστή. Σχεδόν λοιπόν όλα που έχουμε μάθει μέχρι τώρα τα έχουμε μάθει επειδή βασίζονται στις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει από τους ψιθύρους που έρχονται από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του σύμπαντος. Τους ψιθύρους που συλλαμβάνουμε με τα τηλεσκόπια μας. Αλλά ο ηλεκτρομαγνητισμός είναι ένας μόνο. Στο εσωτερικό του ατόμου βλέπουμε την ασθενή πυρηνική και την ισχυρή πυρηνική δύναμη. Υπάρχει όμως και η βαρύτητα, η οποία είναι πολύ, 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 πολύ μικρότερη από τον ηλεκτρομαγνητισμό. Είναι 103 εκατομμύρια. 3 εκατομμυρίων. 3 εκατομμύρια φορές πιο αδύνατη. Αλλά η βαρύτητα μας δίνει ένα νέο παράθυρο. Και φυσικά αυτό το νέο παράθυρο είναι τα βαρυτικά κύματα που έδωσαν το τελευταίο βραβείο Νόμπελ σε αυτούς τους τρεις κυρίους το 2017, οι οποίοι δημιούργησαν εκείνο το υπόβαθρο, τα εργαστήρια που μας έχουν εντοπίσει σήμερα ένα νέο καταπληκτικό παράθυρο ερευνών. Και χάρη σε αυτούς και στους προηγούμενους μπορούμε να πούμε σήμερα ότι έχουμε συμπληρώσει ένα πολύ μικρό κομμάτι του κενού, του μπλανκ που είχαμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που πρέπει να ανακαλύψουμε και ελπίζω μερικοί από εσάς να είναι αυτοί που θα τα ανακαλύψουν. Σας ευχαριστώ πολύ.